Ιατρική Διευθύντρια του Νοσοκομείου Αμοχώστου, να δούμε πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αναφοράς. Κυρία Χατζιάννη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ποιος είναι ο αριθμός σήμερα των αυτών που νοσηλεύονται? Σήμερα νοσηλεύονται 18 ασθενείς θετικοί COVID, εκ των οποίων οι 4 νοσηλεύονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Μάλιστα. Και είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, έτσι, σε σύγκριση με... Πάμε σε περίοδο Απριλίου-Μαΐου, αυτοί οι αριθμοί στο νοσοκομείο αναφοράς. Είναι γεγονός ότι την τελευταία εβδομάδα αυξάνονται συνεχώς οι εισαγωγές στο νοσοκομείο. Ναι. Και είναι στο νοσοκομείο αναφοράς, έχετε όλα τα απαιτούμενα για την νοσηλεία τους, δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα να μην υπάρχουν οι αναπνευστήρες ή όλα αυτά που συζητούσαμε στην αρχή της πανδημίας, αν θυμάστε. Πλέον είναι πιο έτοιμα τα νοσοκομεία μας, αλλά ειδικά το νοσοκομείο αναφοράς για την νοσηλεία. Γίνεται καθημερινός έλεγχος αναλόγως των αναγκών. Ζητούμε των απαραίτητων εξοπλισμών. Μάλιστα. Έχουμε νέους αναπνευστήρες, ήρθε εντατικολόγος στο νοσοκομείο Αμοχώστου. Και συνεχώς εφοδιαζόμαστε αναλόγως των αναγκών. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι εκκρεμή αυτό το θέμα με το νοσοκομείο αναφοράς ως τέτοιο και τα άλλα τμήματα που έχουν θέμα, έχουν κλείσει, αλλά αυτό δεν είναι επί του παρόντος να το γύρουμε ξανά. Κύριε Χατζηγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να μου επιτρέψετε να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο. Ναι, ναι. Τα υπόλοιπα τμήματα δεν έχουν κλείσει, λειτουργούν, απλά έχουν μεταφερθεί, φιλοξενούνται σε άλλους χώρους. Μάλιστα. Και το της παιδιατρικής. Η κλινική και η παιδιατρική κλινική φιλοξενείται σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα σε